δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Με ηχηρά μηνύματα σε ξεκάθαρα αυστηρό τόνο προς τους τέσσερις απόντες, η εναρκτήρια συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με συνεχείς αναφορές για ενότητα, αλλά με σαφέστατες αιχμές η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη και των περισσότερων από τους υπολείπους προκαθημένους, που φαίνεται να σκληραίνουν τη στάση τους προς τους απόντες διαφωνούντες, δεν απάντησαν καν στην εκ νέου πρόσκληση των προκαθημένων στη Μικρή Σύναξη της Παρασκευής, τα Πατριαρχία Βουλγαρίας και Γεωργίας, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όλες οι εξελίξεις για την ιστορική σύνοδο καρέ-καρέ μέσα από την Crete TV. Λαμπρή η τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, θερμά τα λόγια του Προκόπη Παυλόπουλου για το νέο διαμάντι της Κρήτης. Το χαρακτήρισε κύβωτο που αναδύεται από την γη. Σε μια έκταση 1.700 τετραγωνικών μέτρων, το Μουσείο φιλοξενεί ανεκτήμητους θησαυρούς και γίνεται ένας σημαντικός πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Ώρες αγωνίας για γυναίκα εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Χτυπήθηκε την ώρα της αποκομιδής από το απορριμματοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Δίνουν αγώνα οι γιατροί του Βενιζελίου νοσοκομείου, διερευνώντας τις συνθήκες του εργατικού ατυχήματος. Με 19.667 μόρια άγγιξε το όνειρό της για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώτη των πρώτων η Κωνσταντίνα Ψυχογιού, η οποία μιλάει στην Crete TV για την τεράστια επιτυχία της. Οι ώρες διαβάσματος, οι θυσίες και τα όνειρα για την επαγγελματική της σταδιοδρομία. Ποια η συνταγή που την έφτασε να αγγίξει τον στόχο της. Χαμόγελα ευτυχίας και υπερηφάνειας από την ίδια αλλά και την οικογένειά της. Εντυπωσιακή αυλαία στο τριήμερο Μάταλα Φέστιβαλ. Χιλιάδες κόσμου πλημμύρισε τα Μάταλα με το ξέφρενο πάρτι να γράφει και πάλι ιστορία. Γνωστοί καλλιτέχνες έδωσαν τον ρυθμό με τους διοργανωτές να δηλώνουν ικανοποιημένοι και τον κόσμο να ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Φεστιβάλ των Ματάλων, το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV με την Κατερίνα Σαλαπάτα.